Παιδιά μου, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και θα δώσω μια τεχνική για το πώς μπορείς να ενεργοποιήσεις ουσιαστικά το σύμπαν μέσα σου. Γιατί το σύμπαν είναι μέσα σου. Τα πάντα είναι μέσα σου. Αν αντιληφθείς ότι τα πάντα δημιουργούνται μέσα από σένα, τότε θα αρχίσεις να αλλάζεις ουσιαστικά τη ζωή σου. Θα αρχίσεις να παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου. Το λέω συχνά. Το λέω σε πάρα πολλά βίντεο αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί θέλω να καταλάβει ο άνθρωπος, θέλει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλο αυτό το δημιουργούμε εμείς. Εμείς είμαστε δημιουργοί και ασυνειδητότητας. Οποιασδήποτε συνειδητότητας και αν θέλουμε. Οποιασδήποτε συνειδητότητας και αν μας ταιριάζει. Τι μας ταιριάζει? Τι σου ταιριάζει αυτό? Εδώ, το οποίο βλέπεις. Αυτό. Το καταπληκτικό. Τι σου ταιριάζει? Τα σκουπίδια. Ωραία. Μπορείς να διαμορφώσεις τη ζωή σου μέσα από τη συναισθηματική σου κατάσταση. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, για να διαμορφώσεις τη ζωή σου είναι η συναισθηματική σου κατάσταση. Αυτό το οποίο νιώθεις. Αυτό το οποίο έχεις μέσα σου. Αυτό το οποίο ακτινοβολείς. Αυτό το οποίο εσύ κάθε μέρα ενεργοποιείς. Πώς συμπεριφέρεσαι εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου καθημερινά? Πώς ξυπνάς το πρωί? Ξυπνάς και κάνεις απλωτές? Βυθίζεσαι? Βυθίζεσαι και τι λες μετά? Τι κάνεις όταν βυθίζεσαι? Ενεργοποιείς ξανά τον εαυτό σου. Ενεργοποιείς ξανά τη ζωή σου. Κοίτα, αυτό το έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο και το έχουν πει και άλλοι δάσκαλοι αυτό και άλλα παιδιά. Αρχικά δεν είμαι κανένας. Το λέω συνεχώς αυτό. Δεν είμαι κανένας. Σας αγαπώ, είστε καταπληκτικοί. Σας θέλω την αγάπη μου. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Και σας αγαπώ. Ωραίο το μαλλί. Κουρεύτηκα χθες. Με αγαπώ. Κοίταξε. Με αγαπώ. Τα μαλλιά μου είναι αυτά που είναι. Και κάποιοι λένε ότι δεν είναι πολλά. Αλλά εγώ τα αγαπώ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Κοίτα. Εδώ είναι η επιφάνεια. Εδώ στην επιφάνεια λοιπόν βρίσκεται το συνειδητό σου κομμάτι. Το συνειδητό σου κομμάτι είναι το 5. 5. 5. Είναι το 5%. Κοίταξε, από εδώ μέχρι κάτω, μέχρι το βάθος, μέχρι το πάτο, είναι γύρω στο, τι πιστεύω, ένα 20, ένα 40. Αυτό το ένα 20, ένα 40 λοιπόν, είναι το υποσυνείδητό σου. Είναι αυτό το οποίο σε έχει φέρει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, σε αυτή την κατάσταση στη ζωή σου. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου αλλάζοντας τον προγραμματισμό μέσα στο υποσυνείδητό σου? Μπορείς να καταλάβεις ότι περιορίζεσαι ουσιαστικά από τις αντιλήψεις και από τις πεποιθήσεις σου? Μπορείς να καταλάβεις
ότι οι δηλώσεις σου, οι σκέψεις σου και ο εσωτερικός διάλογος είναι αυτά τα οποία σε περιορίζουν καθημερινά και σου βάζουν εμπόδια. Κοίταξε. Κοίτα. Θα το κάνω πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία τεχνική. Είναι η τεχνική του νερού. Είναι η τεχνική της ροής. Είσαι τελικά η ροή. Γιατί δεν φτάνει να πηγαίνεις με τη ροή. Εγώ πηγαίνω, ωραία. Αλλά μπορεί να πηγαίνω και αντίθετα με τη ροή. Γιατί η ροή μπορεί να πηγαίνει προς τα εκεί και εγώ να μην πηγαίνω προς τη ροή. Αλλά τελικά είμαι η ροή. Είμαι αυτό το εξαιρετικό ενεργειακό συνειδησιακό κομμάτι. Είμαι δόνηση, ενέργεια και συχνότητα. Είμαι. Αλλά πώς διαμορφώνω την ενέργεια, τη δόνηση και τη συχνότητα μέσα από μένα και μέσα από τη συνείδηση την οποία έχω αποκτήσει και να δημιουργήσω. Κοίτα, εγώ θα βουλιάξω τώρα. Και θα πάρω μια αναπνοή. Ποιο είναι λοιπόν το επόμενο σκαλοπάτι, το επόμενο βήμα μετά από αυτήν την αναπνοή. Γιατί κάθε μέρα αναπνέεις. Κάθε μέρα έχεις εισπνοή και εκπνοή. Πώς χρησιμοποιείς αυτή την εισπνοή και αυτή την εκπνοή μέσα στην καθημερινότητά σου για να διαμορφώσεις εσύ ο ίδιος τη ζωή σου. Είσαι έρμεο. Ή εσύ καθοδηγείς ουσιαστικά τη ζωή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι τι ξέρετε τι κάνουνε. Κλείνουνε τη μύτη τους, κρατάνε την αναπνοή τους και πάνε μέχρι εκεί που θα σκάσουνε. Που δεν θα υπάρχει τελειωμός. Που δεν θα υπάρχει εξέλιξη. Και εκεί ξεκινάει ο φόβος του να ζήσεις. Τι θες να έχεις στη ζωή σου. Ζωή. Τι θες να έχεις στη ζωή σου. Ομορφιά. Τι θες να έχεις στη ζωή σου. Αγάπη. Τι θες να έχεις στη ζωή σου. Αυτό το καταπληκτικό. Αλλά αυτό το καταπληκτικό για να το φτιάξεις χρειάζεται να το ενεργοποιήσεις, να το ακτινοβολήσεις, να το φτιάξεις από μέσα σου. Ποιος θα πάρει την ευθύνη αυτή για όλα αυτά τα οποία λέμε. Εσύ είσαι ο μόνος που θα ενεργοποιηθείς, θα ακτινοβολήσεις, τα λέω συχνά αυτά, και θα φτιάξεις τη ζωή σου. Κοίταξε, κλείνω τη μύτη μου, μπαίνω μέσα, σκάω και ο άνθρωπος κάνει αυτό. Σκάει από τη συναισθηματική του υπάρχει συναισθηματικός εγκλωβισμός. Τεράστιος. Οπότε χρειάζεται να ξεφύγουμε από αυτόν τον συναισθηματικό εγκλωβισμό και να πάμε με τη ροή. Αυτή τη στιγμή κοίταξε λίγο, παρατήρησε λίγο το νερό. Παρατήρησε λίγο την πισίνα. Πώς πηγαίνει. Πώς ρέει. Τι υπέροχα που ρέει. Τι καταπληκτικά. Είδες. Μπορείς να πας εσύ με αυτή τη ροή του νερού. Μπορείς να είσαι αυτή η ροή, όχι να γίνεις. Να είσαι αυτή η ροή. Να μην εμποδίζεις τα πράγματα να έρθουν στη ζωή σου, όπως επίσης και να μην εγκλωβίζεσαι συναισθηματικά. Universe, αυτή είναι η δήλωση σημερινή. Αυτή είναι η σημερινή δήλωση. Universe, show me how it gets better. Universe, show me how it gets good. Σας αγαπώ. Να περνάτε υπέροχα, να περνάτε καταπληκτικά, καθημερινά. Σας αγαπάω. Σας στέλνω την αγάπη μου.
conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας. Καθοδήγηση συνειδητότητας. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος. Σας αγαπώ. Σας θέλω να αγαπούν. Θα με βρείτε στο Facebook George Kondis, θα με βρείτε στο Instagram George Kondis κάτω παλαιά coach, θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα Σύνησης Εξέλιξης, θα με βρείτε στο Facebook επίσης Kondis George Suka Yoga, TikTok Kondis George κάτω παλαιά coach. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να εργαστούμε μαζί. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Αν σας αρέσει τα βιντεάκια μου τα οποία ανεβάζω καθημερινά, σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, σας θέλω την αγάπη μου. Να είμαστε, παιδιά, την αγάπη μου.